Καλή σας μέρα, κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση με αυτά που προηγήθηκαν με τους τρεις προηγούμενους συνομιλητές που είχαμε εδώ στο ΦΛΑΣ, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Φεύγα και τον κύριο Καστανίδη, και θα πάω κατευθείαν στις υποκλοπές. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας αναφορικά με τις υποκλοπές, την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί είχαμε μια διπλή συνεδρία. Μία στις Βρυξέλλες, μία στην Αθήνα, και θα ήθελα τη δική σας σκέψη πρώτα απ' όλα. Ναι, εμείς έχουμε τοποθετηθεί καθαρά ότι εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια συγκάλυψης ενός πολυπλόκαμου και πανίσχυρου μηχανισμού μαζικών παρακολουθήσεων. Από την αρχή έχουμε καταγγείλει ότι με την υπόθεση της παρακολούθησης του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, αυτό που βγήκε στην επιφάνεια είναι αυτό που κατέγγελνε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από το 2016 για την ύπαρξη ακριβώς αυτού του μηχανισμού μαζικών παρακολουθήσεων, ο οποίος αυτός ο μηχανισμός έχει φτιαχτεί, όχι δεν ήρθε από το πουθενά, έχει νομικά κατοχυρωθεί με δεκάδες δόμους που έχουν ψηφιστεί και αρκετές, ας το πούμε έτσι, παρεμβάσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία και όχι μόνο. Ναι, αυτό αφορά τη δεκαετία, τη διαδρομή περιγράφεται, κύριε Πρωτούλη, ναι, αλλά στο διατάφταστο σήμερα όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν. Παρακαλώ. Και εμείς θα επιδιώξουμε ακριβώς αυτός ο μηχανισμός να μην μείνει στο απειρόβλητο μέσα από μια κουκορομαχία. Ασφαλώς αυτό δεν συμψηφίζει, ναι, τις τεράστιες ευθύνες που έχει η κυβέρνηση. Και βλέπουμε και τη στάση της πλειοψηφίας και μέσα στη Βουλή, την προσπάθεια που κάνει για να, όχι για να ρηχθεί φως, αλλά για να μείνουν στο σκοτάδι όλες αυτές οι βρώμικες διαδικασίες. Άρα η κυβέρνηση λέει θα χυθεί άπλετα ο φως. Εσείς λέτε, όχι μόνο εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολής. Ναι, όλος ο κόσμος καταλαβαίνει, ναι, ότι κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει στο σκοτάδι. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό, κύριε Πρωτούλη. Προχωρώ όμως στα πολύ σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Περιμένουμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχουμε κάνει με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια. Σήμερα συνεδριάζουν και στην ΕΕ. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον στρέφεται σε όλο αυτό και θα ήθελα τη δική σας απάντηση πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Ναι, πράγματι σήμερα υπάρχει η έκτακτη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αλλά το αντικείμενο της συζήτησης, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, οι απλοί άνθρωποι, ο λαός μας που μας παρακολουθεί, το αντικείμενο της συζήτησης, άσχετα από τους επιμέρους πραγματικούς πολύ μεγάλους καυγάδες που έχουν και ανταγωνισμούς, είναι πώς θα φορτωθεί ο λογαριασμός στους λαούς. Αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής έκτακτης συνόδου κορυφής. Πώς θα φορτωθεί ο τεράστιος λογαριασμός στους λαούς. Και στο δικό μας λαό, που βλέπουμε τους λογαριασμούς μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα να τραβάνε την ανηφόρα. Και την ίδια στιγμή, μήνα με το μήνα και μέρα με τη μέρα, να επιδοτούνται με χρήματα του ελληνικού λαού οι καπιταλιστές πάροχοι της ενέργειας μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, μετά την περίφημη απολιγνητοποίηση, η οποία θα γινόταν και με ομαλό τρόπο, μετά την πράσινη μπίζνα, η οποία όλοι βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της πράσινης μπίζνας. Αυτό πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός και ταυτόχρονα νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση που κάνουμε είναι ο καλύτερος πρόλογος, ναι, και η καλύτερη αναφορά για τα μεγάλα συλλαλητήρια που θα ακολουθήσουν και εδώ στη Θεσσαλονίκη αύριο. Έκανα μια αναφορά και προανήγγειλα τα αυριανά ουσιαστικά, έτσι. Αναφέρεστε αυτή στην αυριανική κινητοποίηση. Και αυτός είναι ο δρόμος. Ναι. Δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν ούτε από τη Σύνοδο Κορυφής, ούτε από το τι θα έρθει να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ στη ΔΕΘ. Ξέρουμε τι έχει το καλάθι μέσα. Το καλάθι είναι γεμάτο για τους βιομήχανους, είναι γεμάτο για τους πάροχους ενέργειας, είναι γεμάτο για όλους αυτούς που και την τελευταία δεκαετία την πέρασαν μια χαρά. Λοιπόν, αλλά το καλάθι έχει και πολύ βαριές συνέπειες για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, πέρα από κάτι ψίχουλα που θα μοιράσει σαν καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Από τη μία τσέπη μας τα παίρνουν και από την άλλη μας βάζουν λίγες πενταροδεκάρες για να μας ξεγελάνε. Αυτό δεν πρέπει να μείνει αναπάτητο. Και ουσιαστικά καλείτε στη συγκέντρωση, η οποία η συγκέντρωση είναι? Είναι 6 ώρα στην πλατεία Χ, ναι, ξεκινάμε. Ήδη τα σωματεία βρίσκονται σε ένα πυρετό, μπορούμε να πούμε, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, προετοιμασίας. Είναι πάρα πολλές οι περιοδίες, οι επισκέψεις στους χώρους δουλειάς, οι παρεμβάσεις που γίνονται. Χθες υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη σε επιτυχία συνέντευξη τύπου που έδωσαν έτσι στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα μπλόκα των αγροτών, η Συλλογή Γυναικών, οι αυταπασχολούμενοι της πόλης, έξω μάλιστα
από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα που συνεχίζει ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Ναι. Και οι προετοιμασίες είναι, αυτό το μήνυμα που έρχεται είναι ενθαρρυντικό για μεγάλη συμμετοχή αύριο. Και εδώ θα είμαστε στο Flash. Εδώ θα είμαστε στο Flash και θα μεταδίδουμε. Θα είμαστε. Να είναι ένα καλό ξεκίνημα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα. Κύριε Πρωτούλη, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε, αυτό είναι σίγουρο. Να είστε γερός. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.